Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο έκτακτο καλοκαιρινό μας ραντεβού εδώ μέσα από τη συχνότητα του Europe One. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε καλοκαιρινούς χορούς ομάδων αλλά και πολιτιστικών συλλόγων. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως από τον καλοκαιρινό χορό της Αναγέννηση Επανομής, όπου γιόρτασε τα 90 χρόνια της ομάδος. Ήταν μια πανέμορφη εκδήλωση στην οποία συμμετείχε και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και φυσικά ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ενώ να πούμε ότι φέτος η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας και θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Να πούμε λοιπόν ότι τη συγκεκριμένη εκδήλωση προσφέρει οι λογιστικές φοροτεχνικές υπηρεσίες Γρηγόρης Λάτσιος, που βρίσκεται στην Επανομή με τηλέφωνο επικοινωνίας 23 9 20 44 064, το καφέ Bar Avenue και η κρεπερή Pit Stop, που βρίσκονται στο νέο επάρκο Επανομής. Όπως θες του μια στραπές, ένας αγαπός σου θες. Μια χάση δυναμώνει μες στην χώρα, μες στο χιόνι. Κι έτσι κόντρα στο καιρό, τώρα σε μου σ' αγαπώ.
Κοντά μου έχω τον επίτιμο πρόεδρο της Αλλαγής Επανομής, τον Γρηγόρη τον Λάτσιο, ο οποίος σίγουρα ικανομένος βλέποντας τα χαμόγελα του κόσμου και τη μεγάλη αυτή προσέλευση για να ζήσουν από κοντά ένα μεγάλο ερμηνευτή, όπως ταιριάζει σε μια ιστορική ομάδα της πόλης μας, έδειξε για ακόμη μια φορά ότι η Επανομή γίνεται πιο ανταγωνιστική αλλά και πιο δυνατή. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καταρχήν, ήταν μια όμορφη βραδιά κάτω από το φως του φεγγαριού και νομίζω ότι όλες μας έκανε για λίγες ώρες ο Μιχάλης ο Γατζηγιάννης να νιώσουμε πιο όμορφα. Πράγματι, ήταν πάρα πολύ καλή βραδιά. Η επιτυχία οφείλεται στη διοίκηση της Αναγέννησης, η οποία έκανε αυτή την εκδήλωση και στον ερμηνευτή. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Περίπου 1500 άτομα ήρθαν στην εκδήλωση αυτή. Όλα καλά. Τώρα, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχεις αγαπήσει αυτήν την ομάδα και ξέρουμε την ιστορία της Αναγέννησης Επανομής, βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν σίγουρα προς το καλύτερο. Η Αναγέννηση ξαναγίνεται πιο ανταγωνιστική. Συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας με στόχο ξεκάθαρα να διεκδικήσει την άνοδό της. Εκεί που την αρμόζει, εκεί που ήταν παλιά, στις μεγάλες κατηγορίες. Ναι, στην Α1 είναι μια καλή κατηγορία. Ελπίζουμε να βγούμε το χρόνο με τις προσθήκες των παιδιών και με τον Γιώργο τον Αμανατίδη που είναι προπονητής της ομάδος. Πιστεύουμε ότι θα πάμε στην Α1. Αν μπορέσουμε και πάμε και μέχρι Γ Εθνική αργότερα, καλά είναι μέχρι εκεί. Τα άλλα. Τι είναι δεν αυτό είναι που κρατάς από τη σημερινή βραδιά, γιατί το χαμόγελο του κόσμου, η αγάπη και η διάθεση σήμερα ερμηνεύτηκε με το τραγούδι που μας ενώνει όλους. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε και βοήθησε την προσπάθεια της διοίκησης. Πιστεύουμε να υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις και να γίνεται και πιο γνωστή όσο πάει η Επανομή. Από έναν αιματοδότη σαν και εσένα που έχει γνωρίσει καλά την Επανομή και έχει στηρίξει και τη συνεχίζει να τη στηρίζει. Ένα μήνυμά σου σε όλο αυτόν τον κόσμο που γνωρίζει πολύ καλά και την αξία της και την ιστορία της και το έμβολο που φοράει. Να στηρίξουν την ομάδα και κυρίως το συχνικό ποδόσφαιρο και τα μικρά τα παιδιά τα οποία είναι πάρα πολλά στις ακαδημίες. Γιατί μόνο με τον αθλητισμό μπορούμε να πάμε μπροστά, γιατί βλέπουμε τι γίνεται σήμερα στην κοινωνία μας. Τώρα, επειδή πολλές φορές αυτές οι συναυλίες είναι πολύ διαφορετικές, η Επανομή τόλμησε να φέρει ένα μεγάλο όνομα όπως είναι ο Μιχάλης Γατζηγιάννης, ο οποίος είναι αγαπητός από όλη τη χώρα μας, από πολλούς νέους, μεγάλους και μικρούς. Ήρθε στην Επανομή, τραγούδησε για την Αναγέννηση και νομίζω ότι αυτό που εισπράξαμε από τον κόσμο ήταν, είδαμε την πολύ μεγάλη διάθεση που επικρατεί. Έτσι, πρέπει να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις για να συμμετέχει η νεολαία, να περνάει καλά. Ο Χατζηγιάννης είναι γνωστός τραγουδιστής, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς γι' αυτόν. Ας γίνουν και άλλες τέσσερις εκδηλώσεις και ευχαριστούμε πολύ τη διοίκηση. Και ο κόσμος το έχει ευχαριστηθεί, είχε αρκετό κόσμο από ό,τι είδατε. Τώρα από εκεί και πέρα όσο αφορά την ομάδα, τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Νομίζω ότι και εκεί είμαστε αρκετά έτοιμοι και εμείς από ό,τι ξέρεις Σωτήρη, η δουλειά μας είναι να καθημερινά να δουλεύουμε σκληρά μες στο γήπεδο, από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εκτός από την εμπειρία σου και την ικανότητα σου που γνωρίζουμε και σε έχουμε γνωρίσει και σε έχουμε αγαπήσει, γιατί σαν άνθρωπος νομίζω ότι δικαιούσε για όλα αυτά που έχει πετύχει, επιστρέφει σε μια ομάδα που έχει φορέσει και τη φανέλα του Γιώργου και η ιστορία είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή να επιστρέφει τώρα σαν προπονητής, όχι σαν ποδοσφαιριστής, σε ένα σύλλογο, σε ένα χωριό, σε μια πόλη αγαπημένη του. Έτσι μπορώ να πω, να εκφράσω. Εντάξει, η Αναγέννηση το ξέρουν ότι είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Έπαιξα εδώ 10 χρόνια. Την ξέρω πολύ καλά, ξέρω το τι θέλει. Ο στόχος ο δικός μας είναι να φέρουμε πίσω τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό μέσα από την πολλή δουλειά, όπως είπα, και την προσπάθεια θα έρθει και ο κόσμος. Ο κόσμος ξέρουμε ότι είναι απαιτητικός εδώ πέρα. Οπότε αυτό θα κοιτάξουμε εμείς να κάνουμε για να έρθει ο κόσμος πίσω. Ήταν μια πολύ ωραία γιορτή για τα 90 χρόνια της ομάδας. Πιστεύω να την απόλαυσε ο κόσμος και όσοι παρευρέθηκαν στο γήπεδο. Τι να πω, η πορεία της ομάδας, έχουμε βάλει κάποιους στόχους και θέλουμε να τους πετύχουμε. Αυτό θα φανούν μέσα στο γήπεδο και τη δουλειά που θα κάνουμε. Γιατί η ομάδα έχει θέσει κάποιους στόχους, θέλει να τους πετύχει τη νέα σεζόν με κάποιες πολύ δυνατές μεταγραφές που έχει κάνει. Περιμένουμε από τον κόσμο να αγκαλιάσει την ομάδα όπως και η διοίκηση έχει αγκαλιάσει όλους τους παίχτες. Θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και τον κόσμο. Την πλευρά μας θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, αυτό που μπορούμε τώρα. Και εμείς σαν νέοι και οι άλλοι πιο έμπειροι που προσθέθηκαν φέτος στην ομάδα θα προσπαθήσουμε και το καλύτερο. Ο πλήρες όνομα της Αναγέννησης Επανομής είναι Αναμορφωτικός Σύλλογος Αναγέννησης Επανομής. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία δεν είναι μόνο αθλητικός σύλλογος, ναι, αλλά είναι σύλλογος που καλύπτει και την παιδεία και τον πολιτισμό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Στην προσπάθεια μας αυτή λοιπόν, στο ένα χρόνο που είμαστε διοίκηση, έχουμε ήδη κάνει αρκετά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν φέραμε τον Μιχάλη του Γατζηγιάννη στην Επανομή. Ένα τόσο μεγάλο όνομα δεν ήρθε ποτέ στην Επανομή. Πιστεύουμε ότι ευχαριστήθηκε ο κόσμος
και υποσχόμαστε ότι και στο μέλλον θα έχουμε ανάλογα δείγματα δουλειάς. Πριν την έναρξη της νέας σεζόν, η Αθλητική Ένωση Πολυκάρπης διοργάνωσε μια ευχάριστη βραδιά στην οποία έγιναν πολλές βραβεύσεις. Να πούμε ότι η ομάδα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Φέλας και θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος. Ευχαριστούμε εκ μέρους μας και εσάς και όλο τον κόσμο που μας τίμησε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την ομάδα μας, για να αθλούνται τα δικά μας τα παιδιά από εδώ, από τον τόπο μας. Και τους εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και τύχη. Καλοκαιρινό χορό διοργάνωσαν και οι Ακαδημίες του Ελίσποντου Κρυθιάς, όπου έγιναν πολλές βραβεύσεις και έδωσαν το παρόν γονείς αλλά και οι μικροί παίκτες. Ενώ να πούμε ότι ο υπεύθυνος των Ακαδημιών, ο κύριος Νίκος Γραμμένος, έδειξε ευχαριστημένος από την επιτυχία του χορού. Καραβοκύρη, κι όμορφη κοπελιά, κορνίκι παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά. Κορνίκι παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στην καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Σαϊτεμένο με έχεις, πληγή δε φαίνεται. Και άλλος από σένα γιατρός δεν γίνεται. Οι λήξεις της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2015-2016. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που μας θυμίσατε με την παρουσίαση. Θυμίσω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ απόψε και μας θυμάτε.
Κρυφιά είναι ποδοσφαιρομάνα. Στην Κρυφιά έχουν γίνει κατά καιρούς πολλά πειράματα. Έχει ανεβεί, έχει κατεβεί. Σε κάθε περίπτωση όμως υπήρχε αγάπη. Ναι, πολύ καλή. Μπορεί η ομάδα να φτάσει ψηλά? Ναι, μπορεί. Πέρσι τι κάνατε? Μια χαρά τα καταφέραμε. Πώς θα λένε, αγόρι μου? Ηλία. Ηλία, για πες μου, σε ποια ομάδα παίζεις? Στην Κρυφιά παίζεις? Ναι. Όταν μεγαλώσεις, σε ποια ομάδα παίζεις? Πάλι στην Κρυφιά, σε κάποια άλλη ομάδα? Σε κάποια άλλη. Σε ποιον, αυτό, ΠΑΟΚ δηλαδή? Τον Άρη? Ποια είναι η ομάδα που αγαπάς? Και εμένα ο Παναθηναϊκός. Αντώνης Παρακτάρης. Αντώνη, για πες εδώ τι γίνεται εδώ. Η παρέα βλέπω είναι σε φουλ κέφι, έτσι? Ναι. Κάποιες συμπαίκτες του κουβαλήσαν, έμαθα ότι πήγανε στη Χρίσπα. Ναι. Γιατί πήγαν λίγο να ξεφορτήσουν. Ναι. Γιατί εδώ δεν περάνε καλά. Εμείς περνάμε καλύτερα από αυτούς. Ναι, αλλά ήθελαν αυτοί να περάσουν εκεί πέρα μόνοι τους. Α, έτσι, είναι λίγο αλυτάπουρες, έτσι? Ναι. Εντάξει, τα βράδια μια χαρά. Βλέπω χορεύουμε, πίνουμε, τρώμε, μια χαρά όλα. Για πες μου, η ομάδα προχωράει, μπορεί κάποια πράγματα παραπάνω? Μπορούμε πιο πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι του χρόνου να τα πάμε καλύτερα. Είμαι εδώ 12 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο Κρυφιάς και σκέφτηκα να κάνω μια ακαδημία που σφέρω με τα παιδάκια αυτά. Και συνεχίζουμε μια προσπάθεια για το καλό των παιδιών. Αυτό είναι. Το ότι βραβεύτηκες από τη δίκηση του κ. Χατζόγλου και γενικότερα για όλα αυτά που έχεις δώσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνεις χρόνο και να προσπαθείς αυτά τα παιδιά να τα δείξεις μέσα από το ποδόσφαιρο, μέσα από κακές συνήθειες, μέσα από τον αθλητισμό. Να γίνουν καλοί άνθρωποι, καλοί μαθητές, καλοί αθλητές. Εμείς προσπαθούμε πρώτα να είναι σωστοί, να βγουν σωστοί άνθρωποι, να είναι κοινωνικοί μέσα στον κόσμο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και μέσα από το ποδόσφαιρο μαθαίνει σωματικότητα, συλλογικότητα, αγάπη, σεβασμό προς τον άνθρωπό σου, συμπαίκτη σου, στον εαυτό σου και μετά φυσικά κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μάθουμε το ποδόσφαιρο. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Είμαστε καλά, περνάμε καλά όπως βλέπετε όλοι εδώ. Είμαστε κοντά στα παιδιά, βοηθάμε τα παιδιά, ό,τι θέλουν τα παιδιά. Πλέον αυτό που βλέπετε τώρα θα γίνει δεσμός κάθε χρόνο. Θα έχουμε τα γλέντια μας, τα παιδιά μας θα είναι καλά και προσπαθούμε πάντα για τα παιδιά. Μια χαρά, πάμε πολύ καλά. Προσπαθούμε με τη βοήθεια και του προπονητή και του προέδρου. Εντάξει, προσπαθούμε. Θα παρακολουθήσουμε ακόμα έναν καλοκαιρινό χορό. Αυτή τη φορά θα πάμε λοιπόν στον Ελίσκο Ντομαδίτου, όπου η διοίκηση του κυρίου Γεωργίου έδωσε το παρόν, αλλά και οι παίκτες έτσι λίγο πριν ξεκινήσουν και επίσημα οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Θέλω να πούμε ότι η ομάδα θέλει να έχει ισχυρό στόχο στην Β' κατηγορία. Να παραλάβει το αναμνηστικό για το παιδικό τμήμα του Αθλητικού Συλλόγου. Περίμενα, αγόρι μου. Είναι για το
Τμήμα Μπαμπίνι και Τζούνιορ του Αθλητικού Συλλόγου. Πού ήσανε, ρε? Ο Παναγιώτης ο Χαρδαλάς να έρθει να το παραλάβει. Πάνω, εδώ. Κράτσε. Για το αντρικό τμήμα του Αθλητικού Συλλόγου, ο Αλέξης Ζουβελέκης να έρθει να το παραλάβει. Η επόμενη βράβευση ανήκει στον Πασχάλη τον Ισάκ ως τον νεότερο αθλητή του αντρικού τμήματος για τις επιδόσεις του στο αντρικό τμήμα φέτος. Μείνε λίγο πατέρα, λίγο με τα παιδιά εκεί. Μισό λεπτό λίγο. Που βρίσκεται εδώ σήμερα το κανάλι σας και εσύ ένας φίλος από τα παλιά. Η ομάδα μας πέρσι από μια ατυχία δεν μπόρεσε να βγει στην Α κατηγορία. Φέτος με την ίδια ομάδα, με τους ίδιους ποδοσφαιριστές, με 2-3 προσθήκες, ελπίζουμε να κάνουμε το άλμα και να ανεβούμε στην Α κατηγορία. Παρόλο τις δύσκολες καταστάσεις που ζει η χώρα και ειδικά το χωριό μας, ο κόσμος έδειξε ενδιαφέρον, πλαισίωσε την εκδήλωση με πολύ μεράκι, αγόρασε λαχεία, συνεισέφερε οικονομικά και είχε επιτυχία ο χορός. Καταρχήν σε ευχαριστούμε για την προβολή τη σημερινή του Αθλητικού Συλλόγου και για την εκδήλωση αυτή που κάλυψες. Όντως ο κόσμος και η τοπική κοινωνία στηρίζουν τον Αθλητικό Σύλλογο, το δείξανε έμπρακτα απόψε. Το ξεκίνημα που θέλουμε να κάνουμε το στηρίζουν, πιστεύουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και δεν έχω λόγια. Δηλαδή σήμερα ήταν η κατάσταση αυτή που είδαμε εδώ με τον κόσμο, δηλαδή αρκετό κόσμο, είδαμε ότι πραγματικά το αγαπήσανε, το αγκαλιάσανε. Τα παιδιά όλα έχουν συσπηρωθεί ακόμη πιο πολύ στο αντρικό τμήμα. Ήδη πήραμε και 2 ακόμα μεταγραφές, τον Κώστα τον Χάβο, τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και σαν προπονητή στα τμήματα των Ακαδημιών του Λισπόντου. Θα κάνει το ξεκίνημα φέτος εκεί, να βάλουμε και πιο γερά ακόμα τις βάσεις στα τμήματα των Ακαδημιών, τα οποία είναι η συνέχεια και είναι το φυτώριο τα οποία τα παιδιά ανεβαίνουν από τα τμήματα των Ακαδημιών στο αντρικό τμήμα. Είναι η ομάδα όλη, αποτελείται από άτομα και τα παιδιά όλα δηλαδή που απαρτίζουν το αντρικό τμήμα, είναι όλοι από εδώ, από τη Νέα Μάλτα. Βλέπεις ο κόσμος αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια που κάνατε με τόσο υδρότα? Το αναγνωρίζει, μας βοηθάει και πιστεύω κάναμε αρκετά κομμάτια μπροστά από τις παλιές δικήσεις. Διάθεση, ταλέντο. Τα έχουμε όλα.
Τα έχουμε όλα. Πιστεύω να ξεκινήσουμε καλά. Τώρα να... πάνω σου είπε αυτό που κράτησε. Εσύ τι κρατάς την βραδιά? Τον κόσμο, όλο αυτό, τη στήριξη του κόσμου. Έφυγε χαρούμενο. Χαρούμενο, έφυγε χαρούμενο. Πιστεύω ότι φύγανε χαρούμενοι όλοι. Αυτό μετράει στα σημερινά χρόνια που ζούμε? Μετράει για να μπορούμε να συνεχίσουμε κιόλα. Να μα δίνει αυτοπεποίθηση και να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλάζουμε λοιπόν τώρα κλίμα και θα πάμε σε χορού πολιτιστικών σύλλογων και συγκεκριμένα στον Πολιτιστικό Σύλλογο 5 Βρύσε, όπου διοργάνωσαν μια λαϊκοποντιακή βραδιά και φυσικά έδειξαν τα έθιμα του τόπου. Σε μέρη σαν τέπουλη με
εικόνα που δίνεται σαν δεμένο σύνολο. Ο σύλλογος έχει ιδρυθεί το 1977, δυναμικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το λιγότερο 20, ενεργά, μεταχωρευτικά, με διάφορες δραστηριότητες. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας και να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουμε οι νεότεροι. Και όπως βλέπω εγώ... την νεολαία κοντά μας, γιατί αυτή θα είναι η συνέχεια. Έχετε στήριξη. Την τοπική πάρα πολύ, είναι πάντα μαζί μας, είναι δίπλα μας σε ό,τι και να κάνουμε. Θα θέλαμε λίγο περισσότερο από παράγοντες μεγαλύτερους, αλλά εντάξει, ό,τι μπορούν κάνουν. Και φυσικά καμάρια. Γιατί... είναι στα άμεσα σχέδια του συλλόγου, να βγούμε λίγο παραέξω, να μας μάθουν, μας ξέρουν, αλλά είναι δύσκολη καιρή. Με τη βοήθεια του κόσμου όμως θα το καταφέρουμε, πιστεύουμε. Σίγουρα, ο λόγος δεν θα γίνεις από την, έδειξε από την αρχή ότι έχεις τρένος. Ευχαριστούμε πολύ. Κάναμε λίγες πρόβες, μικρές πρόβες. Τα πάμε μια χαρά, όλα καλά. Τα συνεχίζουμε, δεν είναι πάνω κανένα θέμα. Νεαρό σε ηλικία και βλέπω πολλά μικρά. Η Παρασκευούλα. Παρασκευή πώς λέει, φυσικά μια βραδιά κάθε ηλικία. Ευρωδιά. Πιστεύεις ότι όλα τα παιδά... ήδη έχουν ξεκινήσει, πες. Μπράβο, η επόμενη. Σου αρέσει ο χορός? Πάρα πολύ, ναι. Θα ήθελες να δεις κόσμο να έρχεται στο χώρο και να σας παρακολουθεί? Ναι, θα ήθελα και δεν έρχεται πολλής κόσμος, εντάξει. Επόμενη για την ακριβή. Τώρα μέσα στο κατακαλό και σε εκδηλώσεις ακόμα. Τώρα βέβαια έχει τελειώσει η σεζόν. Από Σεπτέμβριο ξεκινάμε κανονικά τις πρόβες εντατικά. Και ουσιαστικά χειμώνα και καλοκαιρά και έχουμε πολλές εκδηλώσεις που μας περιμένουν. Σε ευχαριστώ πολύ και αισθάνεσαι περήφανος? Ναι, πολύ. Ήταν ωραία. Χορέψαμε καλά, πιστεύω. Κάναμε μερικά λάθη, αλλά δεν πειράζει. Έλα για βρύψε με τερένα να ρωστες τερώσε. Έλα που νύψε με τερένα να ρωστες τερώσε. Επιτυχία σημειώθηκε και ο χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπακιάς, όπου ήταν μια ευχάριστη βραδιά, άκρος ποντιακή.
Συμμετοχές που μπορούμε έτσι να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις απαιτήσεις και σε όλο τον κόσμο. Και ενωμένοι. Να πω ότι μπορεί το χωριό να μην έχει αθλητικό κομμάτι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι αδικημένο από αυτή την πλευρά. Αλλά έδειξε ότι αυτό το χωριό μπορεί να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω, έτσι. Ναι, είναι μικρό χωριό. Είχε κάποτε ομάδα, το Μακεδονικό Βαμβακιά συγκεκριμένα, αλλά δυστυχώς λόγω του ότι πολλοί φύγαν από το χωριό, αυτή η ομάδα διαλύθηκε, οπότε παρέμεινε πλέον ο πολιτιστικός σύλλογος και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε όσο μπορούμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις στο χωριό μας. Μάγδα, υπήρχε μια μηχανή αν θα έχετε κόσμο ή όχι, αλλά τελικά ο κόσμος ήρθε και τίμησε την παρουσία του σήμερα και άφησε λίγο τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας στην άκρη για να περάσει μια ωραία βραδιά, έτσι. Ναι, κάθε χρόνο την έχουμε αυτή την αγωνία. Φέτος ένα παραπάνω, γιατί κάθε τόσο αλλάζουν τα πράγματα και δυστυχώς με όλες αυτές τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που γίνονται έχεις μια αμφιβολία για το αν θα σε τιμήσει ο κόσμος ή όχι. Ευτυχώς όμως ο κόσμος είναι πάντα δίπλα. Τώρα κάθε χρόνο την έχουμε αυτή την οργάνωση και είμαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Θα έχω να πω τίποτα άλλο. Κουραστήκατε λίγο, αλλά πιστεύω ότι εκπραδεύεστε, έτσι. Ναι. Εδώ και ένα μήνα τρέχουμε, αλλά δόξα τω Θεώ, εντάξει, αυτό που είπατε. Κάτι που περάσατε σήμερα, κάτι που κρατάτε, είναι αυτό που σας ικανοποιεί. Την αγάπη του κόσμου, που μας προτιμούμε. Την ανταπόκριση του κόσμου. Την ανταπόκριση του κόσμου. Αυτό εμάς μας ευχαριστεί και ό,τι κάνουμε το ξεχνάμε, ο κόπος μας δηλαδή. Και η κούραση μετά ξεχνιέται. Πριν το τέλος της εκπομπής μας, θα πάμε λοιπόν στο χωριό Λοφίσκος, όπου την παραμονή των 7 Μακαβαίων, που είναι και οι προστάτες του χωριού, έγινε η περιφορά της εικόνας. Μετά την περιφορά υπήρξαν χορευτικά, ενώ να πούμε ότι τη συγκεκριμένη διοργάνωση υποστήριξαν πολύ θερμά τα γύρω χωριά, όπου έδωσαν και το παρόν. Ενώ να πούμε ότι το παρόν έδωσε και ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης. Να πούμε λοιπόν ότι τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι χορηγός η Ζωή και Κότα, που βρίσκεται Αχιλλέα Τζελίλη 24 στο Λαγκαδά, με τηλέφωνο επικοινωνίας 23 940 25 211. Δυσοποιήθηκε κυρία και πάσα σύμφωνα τα σωρήνα. Αυτό δικείο δεϊθόμεν.
στεκόμενοι πάντοτε και λυψόμεθα φορτοπάρουχον χαρινή αμάτων τον εν τούτο προσφαγέντα σαρκή θεών μεγαρύνονται. Επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί υπέρ τα ορώμενα των ουρών τους ανυψώσαντες. Σας καλωσορίζουμε στον εορτασμό των Αγίων Επτά Παιδών των Μακαβαίων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εξοριστικός Σύλλογος Λοφίσκου η Ομόνια με πρόεδρο τον κύριο Τσενέλη Γιάννη. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή πολιτιστική εκδήλωση με τον πρόεδρο του Λαογραφικού Μορφωτικού Συλλόγου Κρύων Ερητών, τον κύριο Χουβαρδά Αλέκο, ο οποίος θα κάνει μια ανασκόπηση του ιστορικού πλαισίου του χωριού Ιντζέκιοι, από το οποίο προέρχεται και η εικόνα που εορτάζουμε σήμερα, αλλά φυσικά προερχόμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί έχω νιώθω σαν κάτοικος του Λοφίσκου πλέον μετά από τόσα χρόνια, προέρχονται οι Θρακιώτες, οι κάτοικοι όχι μόνο του Λοφίσκου, αλλά και του Κρονερίου και του Μονολόφου. Χτισμένο σε ύψος περίπου 300 μέτρων, ήταν στραμμένο προς τα βορειοδυτικά. Οι κάτοικοι του Ιντζέκιοι πρώτη φορά το εγκατέλειψαν στις 6 Μαΐου του 1914, κάτω από τις αφόρητες πιέσεις των Τούρκων. Επέστρεψαν μετά την κατάληψη της Ανατολικής Θράκης από τον ελληνικό στρατό τον Ιούλιο του 1920. Λίγο, πολύ λίγο χάρηκαν οι Ιντζεκιώτες την ελευθερία τους. Ήρθαν απάντηχα ο χαλασμός του 22 στη Μικρά Ασία, όπου παρέσυρε στο χαμό και την Ανατολική Θράκη. Και όπως όλοι οι Ανατολικοθρακιώτες, έτσι και αυτοί πήραν τον δρόμο της εξορίας, εγκαταλείποντας οριστικά αυτή τη φορά τις πατρογονικές τους εστίες. Άφηναν τα αγαπημένα τους χωριά, τα σπίτια και τα μαγαζιά, τα χωράφια και τα βοσκοτόπια τους, τα σχολεία, τις εκκλησίες και τα γραφικά τους μοναστήρια. Φραγκιά. Με νύτσα ρούμε πίνηραν
τον πόλεμο. Κατάγεται από το Ιτζέκιο της Ανατολικής Θράκης που ήρθαν οι Θρακιώτες από εκεί εδώ το 22 με την ανταλλαγή πληθυσμών και μαζί από το Ιτζέκιο φέρνουν και αυτή την εικόνα που βρίσκεται τώρα στο Κρυονέρι. Μάλιστα. Και λόγω του ότι οι Τζικιώτες εκεί πέρα ήταν, οι μισοί πήγαν εδώ, ήρθαν εδώ στο Λοφίσκο, άλλοι πήγαν στο Κρυονέρι και άλλοι στο Μονόλοφο, αυτή η εκδήλωση γίνεται στη συνεργασία. Γιατί εκφράζει, τους τώρα, εκφράζει όλους. Κρατά... Αυτό μας κρατάει. Υπάρχει ανταπόκριση, γι' αυτό συνεχίζει ο σύλλογος. Μας στηρίζει ο κόσμος, δεν έχουν παράπονο. Γι' αυτό συνεχίζουμε και ασχολούμαστε και τα παιδιά, για πίσω έρχονται άλλοι. Γεια σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στον Πρόεδρο που οργανώνει τόσο με επιτυχία κάθε φορά τις εκδηλώσεις του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχό μας που είναι δίπλα μας, που δεν μας λείπει τίποτα και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι τοπικοί. Άλλοι με το λίγο, άλλοι με το πολύ, να στηρίξουμε το σύλλογο και ό,τι κάτι έχει το χωριό. Γιατί είναι κρίμα να μας φύγει ο σύλλογος. Λίγο μας πήρανε το σχολείο, μας πήρανε την κοινότητα. Αν όμορφο ωραία φύγει και ο σύλλογος, δεν θα υπάρχει δέσιμο με τους νέους, με κανέναν. Δεν θα έχει κάποια αυτή να έρθει από Θεσσαλονίκη ένα παιδί να πει ότι είμαι κατάγομαι από κάποιο χωριό. Θα ντρέπεται. Ενώ όταν υπάρχει σύλλογος, δεν υπάρχει κάτι, θα το αρέσει το χωριό να πάει. Όχι μόνο ο Λοφίσκος, και όλα τα χωριά του Δήμου προσπαθούν να κρατήσουν την παράδοση. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο το καλοκαίρι. Να σκεφτείτε ότι το προηγούμενο αυτό το Σαββατοκύριακο του Σαββάτου υπήρχαν στο Δήμο γύρω στις 7-8 εκδηλώσεις. Όλα τα χωριά, όλοι οι σύλλογοι στα χωριά προσπαθούν να κρατήσουν την παράδοση. Εδώ στο Λοφίσκο, σε αυτό το εκκλησάκι, οι κάτοικοι τόσο του Λοφίσκου, τόσο του Κρυονερίου, τόσο του Μονόλοφου, όλοι οι θρακικής καταγωγής, σχεδόν όλοι στο Κρυονέρι, σχεδόν όλοι στο Λοφίσκο, όλοι στο σχεδόν και στο Μονόλοφο, είναι από το ίδιο χωριό, από το Ιτζέκιο της Ανατολικής Θράκης. Εκεί υπήρχε ένα μοναστήρι των Αγίων 7 Παιδών Μακαβαίων. Mm. Όταν ήρθαν το 14 φέραν την εικόνα. Η εικόνα κατέληξε να είναι στο Κρυονέρι. Ο Λοφίσκος έκανε το εκκλησάκι αυτό εκεί που το βλέπουμε σήμερα.
εις μνήμη αυτού του μοναστηριού που υπήρχε εκεί. Και η εκπομπή μας κάπου εδώ ολοκληρώθηκε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.